Εδώ λέγει ένας χιλιαστής, είπε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αυτός υποστηρίζει ότι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, όταν αναφέρεται στο θηρίο, ότι αυτό είναι η αγγλοαμερικανική δύναμη. Παιδιά, δεν είναι ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αμερικάνοι. Όταν κάναμε την ανάλυση της Αποκαλύψεως προετών, είχαμε πει τούτο. Είναι ο δυτικός πολιτισμός, τον οποίον βεβαίως έχει η λεγόμενη Δύσης, δηλαδή η Ευρώπη και η Αμερική, αλλά αυτός ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός δεν έχει πλέον τόπον, είναι τρόπος. Η Ιαπωνία ουσιαστικά έχει δυτικών πολιτισμών. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ η Ιαπωνία είναι η πρώτη χώρα της Ανατολής, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όπως λέγεται. Δεν είναι λοιπόν πλέον ένας πολιτισμός που καθορίζεται γεωγραφικά, αλλά καθορίζεται τροπικά. Και αν το θέλετε, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός ουσιαστικά είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Προσέξατε το αυτό, ο ελληνικός, διότι η ελληνική σκέψη και φιλοσοφία και επιστήμη, ό,τι οι σοφοί της Ελλάδος είπαν, σκέφτηκαν, έγραψαν, στάθηκε η βάση και η αφετηρία όλων των επιστημών, και της αστρονομίας και της ιατρικής και της φυσικής και των πολιτικών επιστημών κλπ. Ο Ξενοφών έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Οικονομικός». Με θαυμάσιο βιβλίο. Είναι ένας σύζυγος που δείχνει στη γυναίκα του πως να διατηρεί την λεγόμενη οικονομία, οικιακή οικονομία κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι εκείνος, ή ο τρόπος της ελληνικής σκέψεως, που έφτιαξε των δυτικών πολιτισμών. Αυτός ο δυτικός πολιτισμός, επειδή απομακρύνει τελικά από το Θεό, δεν θα όφιλε να απεμάκρυνε. Γιατί? Αυτός καθεαυτόν δεν είναι κάτι που απομακρύνει, αλλά επειδή ο άνθρωπος μέσα του δέχεται ότι, δηλαδή μια αλαζονία, ότι εγώ πέτυχα αυτό, άρα λοιπόν και δύναμαι να πετύχω, άρα λοιπόν δεν χρειάζομαι το Θεό. Συνεπώς, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός, είναι εκείνος ο οποίος έφερε την αποστασία. Σημειώσατε ότι η αποστασία αυτή σημειώνεται επί χριστιανικού εδάφους. Και συνεπώς όλα αυτά είναι μια προοδοποίηση, ένα άνοιγμα προς τον Αντίχριστον και την τελή απομάκρυση των ανθρώπων από το Θεό. Το θηρίο λοιπόν που εδώ λέει η Αποκάλυψη, μην ξεχνάμε ότι είναι τρία τα θηρία, είναι το πρώτον ο διάβολος, το δεύτερον είναι ο Αντίχριστος και το τρίτον είναι ο ψευδοπροφήτης, δεν είναι κατακρίβεια η αγγλοαμερικανική δύναμη, απλώς είναι ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός που απομακρύνει σήμερα τον άνθρωπο από το Θεό. Και δεν θέλει η φιλοσοφία να το καταλάβει κανείς αυτό. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Να φτάσουμε με αυτή την απορία.